η ναζιστική αντίληψη περί παλαιάς Τουρκίας. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία αποτελούσε βδέλυγμα για κάθε τι καλό και βόλκης. Η δε περιγραφή της αποτελούσε τη μόνη συλλογιστική σφαίρα όπου επιτρεπόταν να επιβιώνουν οι παλιές απόψεις περί Ανατολής. Σύμφωνα με την άποψη των σχολιαστών του Τρίτου Ράιχ, η παλαιά Τουρκία στερούνταν κάθε υγιούς διατηρήσιμου ή βόλκης θεμελίου, καθώς και κατεύθυνσης ή βόλκης στόχων. Ήταν ένα σύστημα ξένο προς το λαό και κοσμοπολίτικο ως προς την ιδεολογία του. Προκειμένου να υπογραμμιστούν τα μετέπειτα επιτεύγματα του Ατατούρκ, η πρώτου 1918 Οθωμανική Αυτοκρατορία περιγραφόταν με τους πιο ζωφερούς όρους. Ιδιαίτερη προσοχή δινόταν στην οπισθοδρομικότητα και την οικονομική της επανάπτυξη. Ο όρος Μεσαίωνας αποτελούσε ευρέως χρησιμοποιούμενο χαρακτηρισμό της παλαιάς Τουρκίας. Επισημενόταν συχνά ότι αυτό το κράτος, το οποίο είχε συνταξιοδοτηθεί από την ιστορία, όπως είχε γράψει για την Οθωμανική Αυτοκρατορία ο Χίτλερ στο Mein Kampf, πέθαινε για πάρα πολύ καιρό.